Τα τενάγη Φιλίππων ξαναπλημμύρισαν με τις τελευταίες βροχοπτώσεις, υποχρεώνοντας τους αγρότες να στραφούν υποχρεωτικά στην καλλιέργεια της σόγιας. Ωστόσο, το ζήτημα της λειτουργίας των τενάγων επιβάλλεται να αντιμετωπιστεί συνολικά, έτσι ώστε οι αγρότες της περιοχής να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν το έφορο του εδάφους. Άλλη μια φορά, κάποια σημεία πλημμύρισαν με τις τελευταίες βροχοπτώσεις και δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνεται επί της ουσίας τίποτα. Θα προλάβουμε να σπείρουμε και να καλλιεργήσουμε σόγια. Γιατί όπως είπαμε, τη σόγια την καλλιεργούμε και μέχρι αργά, μέχρι τέλος Ιουνίου. Οπότε έχουμε την ασφάλεια της σόγιας μέχρι τώρα. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα επιτέλους και συνεχώς λέμε τα ίδια και τα ίδια και μάλιστα όχι μόνο έχουν κουραστεί κάποιοι να τα ακούν, έχουμε κουραστεί και εμείς να τα λέμε. Γιατί συνεχώς τα ίδια πράγματα συνεχώς. Δεν υπάρχει καμία βελτίωση όσον αφορά τα έργα που γίνονται. Απαραίτητο βήμα για την υπέρβαση του αδιεξόδου των τελευταίων χρόνων είναι η δημιουργία του ενιαίου φορέα διαχείρισης και όχι η αποσπασματική αντιμετώπιση του αδιεξόδου με επιμέρους εργασίες, οι οποίες άλλοτε χρηματοδοτούνται από τον Δήμο και άλλοτε από την περιφέρεια. Όχι, δεν γίνεται κάτι. Αν δεν γίνει κάτι ουσιαστικό σε όλη την περιοχή των τεναγών, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Να γίνει αυτός ο ενιαίος φορέας διαχείρισης επιτέλους, να χρηματοδοτείται από τους καταστρέμα από τους αγρότες, προκειμένου να μπορέσει να παράξει έργο. Πηγαίνουμε τώρα συνεχώς είτε στην περιφέρεια είτε στο Δήμο, ζητώντας κάποια λίγα χρήματα προκειμένου να γίνουν κάποιες απαραίτητες εργασίες. Δυστυχώς αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε συνεχώς και συνεχώς όλο αυτό γίνεται με ενέσεις. Δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Αν δεν γίνει κάτι ουσιαστικό, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Ακούσαμε πριν από 4 ή 5 χρόνια την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα τεράστιο έργο, το οποίο το ακούμε, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, η προμελέτη. Πριν από λίγο καιρό ακούσαμε τον κύριο Σκρέκα να μιλάει για όλη την Ελλάδα για αποστραγγιστικά και αρδευτικά έργα. Συνεχώς η κάθε κυβέρνηση που έρχεται ανακοινώνει κάτι καινούριο χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Οπότε καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε σε ένα τέλμα και πραγματικά είναι τραγική κατάσταση. Δηλαδή θα γίνουμε ανέκδοτο, δεν υπάρχει περίπτωση.